Αίσιο τέλος φαίνεται ότι θα έχει διαπραγμάτευση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης με επενδυτή για τη μίσθωση των δύο εργοστασίων της στο πλατή Ημαθίας και στις Σέρες για τους επόμενους 28 μήνες. Το σχέδιο σύμβασης μίσθωσης εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιομηχανίας και εγκρίθηκε ομόφωνα, ανοίγοντας το δρόμο για τις τελικές υπογραφές με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι ο αντισυμβαλόμενος. Υπομίσθωση θα γίνει. Θα υπεκμισθώσει η Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας στην Ροαγιάλ Σούγκαρ. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από το Υπουργείο να υπάρξει άμεσα υπογραφή των συμβάσεων. Μπορεί και εντός της ημέρας να γίνει αυτό, από όσο γνωρίζω. Αντιστοίχως, εκκρεμεί, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και η έγκριση από την Τράπεζα Πειραιώς. Οπότε προχωράμε στην υπογραφή των συμβάσεων. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ζαχαροβιομηχανίας, αποφασίστηκε να δοθεί το πράσινο φως στο σχέδιο σύμβασης μίσθωσης, καθώς κρίθηκε πως διασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών. Θεωρούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε μια σύμβαση αυτή τη στιγμή που είναι προς όφελος όλων των μερών. Υπάρχει πρόβλεψη μέσα στη σύμβαση, την οποία επισταμμένα ζητήσαμε να υπάρχει, ότι πρόκειται να γίνουν συμβόλαια με τους αγρότες και μάλιστα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε πόσο διάστημα? Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της, προφανώς με όσους αγρότες θέλουν. Και υπάρχει και πρόβλεψη, δηλαδή, για την απορρόφηση της καλλιέργειας του 19, και υπάρχει πρόβλεψη ότι θα υπάρξει παραγωγή το 20 και το 21. Παρά τη διαφαινόμενη άρση του αδιεξόδου στο θέμα της εκμίσθωσης των δύο μονάδων, οι αγρότες εκφράζουν διαφωνίες στην επιχειρηματολογία της βιομηχανίας ότι δεν επαρκεί ο χρόνος φέτος για να πραγματοποιηθεί η καμπάνια ζάχαρης. Και βέβαια φτάνει ο χρόνος. Δεν μας πιέζει κάτι. Έχουμε βγάλει τέφτλα και Μάρτιο μήνα της επόμενης χρονιάς. Θεωρούμε από αυτά τα οποία έχουν υποθεί κατά καιρούς ότι μια υποτυπώδης επισκευή του ενός εργοστασίου που γνωρίζουμε για το πρωτή, γιατί σέρες δεν θεωρούμε κάτι μπορεί να συμβεί, ότι είναι 20 με 25 μέρες. Είναι αρχές Νοεμβρίου. Κάλλιστα μπορεί τέλος Νοεμβρίου το εργοστάσιο να βάλει μπροστά και να προωθήσει την παραγωγή. Το γεγονός ότι η φετινή παραγωγή δεν θα αξιοποιηθεί για την παραγωγή ζάχαρης προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι θεωρούν ότι έτσι δημιουργείται πρόβλημα στο εισόδημά τους αλλά και στο μέλλον της καλλιέργειας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι επιτυγχάνεται ο στόχος κάποιων να σταματήσει τεφλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα για παραγωγή ζάχαρης, αφενός και αφετέρου, η τιμή με την οποία απορροφούνται τέφλα για θέμα βιοκαυσίμων δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγή τέφλων για παραγωγή ζάχαρης. Μέσα στο κλίμα αυτό, οι παραγωγοί άφησαν να εννοηθεί πως αν δεν λάβουν εγγυήσεις για την πληρωμή τους, αλλά και για τη συντέχιση της καλλιέργειας, ίσως προβούν σε κινητοποιήσεις.